Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Είμαι εγώ ο Δημήτρης. Ναι. Εγώ είμαι η Αντιγόνη. Ναι, η Αντιγόνη. Ο Δημήτρης φοράει τα πολύ μοντέρνα σαμπρό που του πήρα από σκλαβενητή. Είναι πολύ και στη μόδα, καλούς με δεστά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, επίσης φοράει το σετάκι από Πέπκο που το πήραμε πρόσφατα, μπλουζίτσα και σορτσάκι και πήγαμε σκλαβενητή και λίγη και θα σας δείξουμε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ χώρο. Ελπίζω αυτά να με φτάσουν μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί όλα τα λεφτά μου πάνε πλέον σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, και ξεκινάμε παπουτσάκια του Δημήτρη, το πήρε η μαμά μου αυτά από το σκλαβενητή, πάρα πολύ ωραία, αθλητικά. Αυτά θα τα έχει για λίγο πιο επίσημα, δεν τα φοράει εκεί στις σπουδές και στο σχολείο. Θα τα έχει λίγο για καμιά βόλτα πιο αυτό. Πώς λέγεται, ριζόγαλο. Όχι. Τι. Γιαούρτι είναι. Γιαούρτι. Αυτά παιδιά είναι τα μόνα γιαούρτια που τρώω. Είναι άρμονι, μύρο και κανέλα. Και είναι το μόνο γιαούρτι που μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το γιαούρτι καθόλου, αλλά το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μύρο, σταφίδα και κανέλα. Και είναι τέλειο γιατί δεν μοιάζει με γιαούρτι. Είναι σαν ειδικό. Ρίξε αυτό που πίνει, Δημήτρη. Ρίξε το καλέ. Πες μας τι είναι. Λεμονάδα. Όχι. Είναι χυμός φράουλα. Χυμός φράουλα, ναι. Να ξέρω λίγο. Πιες λίγο. Αυτό το πήραμε. Είναι από εταιρεία Κρίνος και είναι φράουλα, πολύ ωραίος είναι. Είναι σαν να έχει ανθρακικό, αλλά δεν έχει ανθρακικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πήραμε από ένα μαγαζί, πηγαίναμε κούνιες μετά το box και σταματήσαμε σε ένα μαγαζί εκεί στο δρόμο και πήγα εγώ ένα μάστερ για να τον αφώ και πήρα ο Δημήτρης σήμερα αυτό με τη φράουλα. Πήραμε τα γιαούρτια και τα σκουπιδιού φράουλα. Εσύ μου πες να το πάρω. Δεν σου αρέσει. Εσύ μου πες να το πάρω. Ναι, γιατί ήθελες να πάρεις λεμονάδα που είχαμε σπίτι. Σου πήγα να δοκιμάσεις. Γιαουρτάκια φράουλα, τα σκουπιδιού, τα γλυκλή. Μέσα ραφούλα, ψαλίκι, μαγιολί και διάφορα άλλα. Πένες. Που σου αρέσει. Οι οποίες τώρα μου κάνει ο μπαμπάς πένες να φάω. Οι οποίες, μπράβο. Πολύ ωραίος, πληρόλογος από μικρός. Μπάστε στη γλώσσα, τη χειρίζεται φοβερά. Φέτα υπήρου, πολύ ωραία, από σκλαβενίκη, την είχε προσφορά 400 γραμμάρια 3,5 ευρώ που την πήρα 2. Μέλι. Αυτό είναι παραγωγή, μα το έδωσε ένα γείτονα. Είναι καλό μέλι. Το έχω για. Είναι χειροποίητο τέλο πάντων. Δεν είναι αυτά τα σιρόπια που μιλάνε στα σούπερ μάρκετ. Το παπάκι δεν το χτυπά. Καλαμπόκια. Για τι σαλάτε. Ωραία. Παρμεζάνα και αυτή την είχε προσφορά ω κρεμανίτη πολύ οικονομικά. Οπότε πήρα να δοκιμάσω. Πήρα μπέικον ή κάτι σαλάτε που θέλω. Λοιπόν, σαλάμι αέρο σε φέτε, καπνιστό από Lidl. Μετά πήρα 3-4 τέτοια γάλατα για τον Δημήτρη. Πήρα λούκα νοικοκυτάκια από Καλβί, από Lidl. Και είχε πιο φορά και τις πίστες αυτές που είχα δει. Οπότε πήρα τρεις, οι οποίες είναι πολύ νόσπουρες και είναι έτοιμες για ψήσιμο. Έχω φαγητό, Δημήτρη, μετά καραμέλες. Δείξε γάλατα και αυτά και ψυγείου να τα βάλουμε μέσα. Αυτό είναι αχρηλίδιο. Επίσης πήρα και τσιπούλες από Lidl. Έχει 3 καθαρισμένες και τις έχει 10 ευρώ κάπου εκεί, οπότε είναι σούπερ. Και είναι και πολύ καλό. Θα σου κάνω τις τσιπουλίτσες που σ' αρέσουν, εντάξει. Εντάξει. Βάζουμε σαλάτες. Γιατί πλήξεις το πράγμα. Μπισκότα. Αυτά ποιο είναι. Τι μπισκότα είναι για πες μας.
σοκολάτα, θα άμα πάει ένα αχτενίδιο. Βάλ' το μέσα. Αχτενίδιο. Αχτενίδιο είναι, μπράβο. Πήρα αχτενίδια, πήρα αχλάδια, πήρα τα φύλλα και πορτοκάλια που είναι μέσα στην κεφαλιά να τα βγάλω. Πήρα παντζαλάκια, θα φάω το ίδιο τώρα. Είναι κομμένα και είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία και πολύ οικονομικά. Πήρα μούγκλους για κάποιο βράδυ που θα πεινάω και θα βαλίγαμε να μιλήσω, δεν θα έχω φάει. Αυτά τα βάζω σε νερό, θα το λεπτά είναι έτοιμα, πολύ ωραία. Και πατατούλες ένως προτιγανισμένες, λεπτές που αρέσουν στο δημοτή, λίτσες. Δείξω μωρό μου. Σοκοφρετάκια. Θα πήγα να τη ρωτήσω. Για την γιορτή μου. Να δώσουμε στα παιδάκια. Θα βάλουμε σοκοφρετάκια και καραμελίτσες. Και το τέτοιο. Βασικά να βάλουμε και τέτοια όταν είναι η μέρα για να κάνουμε Halloween. Δεν θα έχουμε Halloween, που κερνάς γλυκά. Αλλά εντάξει, άμα μας πηγήσει κάτι παιδάκι, θα το δώσουμε. Θα πήρα δύο πακετές, πολλά μικρά μέσα, θα βάλουμε τέτοια. Θα πάλι καραμερίζεις φρούτα. Δείξε λίγο και το τέτοιο και πάλι το. Και τα ρεβάκια. Τον ανανά. Τον ανανά, τον ανανά. Και ανανά, τον κόστα σε χυμό για τα σώματα και για να παίρνω και στη δουλειά μαζί μου. Όχι. Το απόγευμα, όταν πάμε θέατρο θα πάρουμε. Όλο αυτό. Όχι όλο. Ένα όλο θα το πάρουμε, αλλά δεν θα το πάσω όλο. Λοιπόν, τις παίρνεις τη δείξη. Είναι και άλλες καραμέλες, είδε λεδάκια. Πάλι έτσι για το γιορτή του Δημήτρη. Κράτα το καλά. Κοκακόλα. Κοκακόλα. Ζήρο. Πολύ ζάχαρη. Αυτή είναι η γιορτή του Δημήτρη, θα την πάρω στη μαμά μου που θα κάνουμε έτσι μεταξύ μας οικογενειακά. Χυμός αγρός. Αυτός παίρνουμε γιατί είναι οικονομική και πολύ ωραία. Παίρνω στη δουλειά του, πίνει και με πολύ καλά πόλη μας. Που αρέσουν στη μαμά και σε μένα. Αυτά δεν θα μου πάει κανείς, είναι δικά μου, εντάξει. Ναι. Τις αποφρέτες με ρίγανη, να σου βάλω αύριο ήρθα και στο σχολείο. Μετά, όμως δεν το φάει. Θες να σου βάλω και στο σχολείο. Αυτό ξέρεις τι είναι. Χυμός ντομάτας στο μερό. Βάζουμε στις άλφες. Τι θα διάφορες ανάμεις τους ξηρούς καρπούς επίσης για να παίρνει μαζί στη δουλειά, γιατί παίρνει με τα παιδάκια. Λάβει. Ναι, δείξτε το και θέλω να παίρνω ένα χέρι στον κούρ. Λάδι. Πολύ ξέρετε. Μόνο μάντυρα πολλά, γιατί γιώνει πάρα πολύ γρήγορα. Οικονομία στα μόνο μάντυρα. Για ψωμάκια μπρίος, τα οποία τα μισά τα έχω πάει. Σε αυτά φτιάχνω χοντό, μισά μπλιτσάρια και παίρνω στη δουλειά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ένα μέρι, γιατί επίσης τρώω πολύ μέρι και βάζω και στη σως. Πήρα αυτά εδώ που είναι ζελεντάκια και είναι για βιταμίνες. Τα οποία είναι άδεια. Πήρα αυτό που είναι λοιπόν, τα οποία είναι απέτατα στην ανακύκλωση. Αυτά είναι ζελεντάκια και είναι με βιταμίνες. Σπρώκ το παπάκι. Ελπίζω να μην είναι σκέτα ζελεδάκια. Έχω πάλι μια-δυο φορές. Δεν ξέρω τι φάση. Αφού λέμε βιταμίνες. Αλλά είναι με βιταμίνες. Βιταμίνη Α, C, Β, X. Ωραίο είναι. Ναι, ναι. Πάρε ένα και εσύ. Έλα όμως, από αυτό δεν τρώμε πολλά. Μην πάρεις καμία μέρα και τα φας. Κάμε πολύ ωραία γεύση. Και γιατί είναι με βιταμίνα για το ανοσοποιητικό. Μέχρι και δύο βιταμίνες θα μου πολύ αρέσουν και αυτά. Βίδε σπίτι πάλι για τη γιορτή του μικρού και του μπαμπά μου. Θα την κάνουμε στη μαμά μου το σπίτι. Αλλά πάλι έτσι σε μερίδα, σε κονσέρβα. Γιατί μου αρέσει το σμορφί, τον Κώστα.
Η φίλη μου η Ντανιέλ έδωσε το Δημητράκι αυτά εδώ, τα γρυφιντζουλάκια, ένα τεράστιο και δύο μικρά. Στα δίνει η φίλη μου η Ντανιέλ, πες σε ευχαριστώ. Ψωμί, κουτός. Αυτά όλα μικρά μου. Όλα μικρά σου. Έτσι μια. Ναι, το μπερεγμάτιο είναι ωραία. Τι ωραία, ωραία. Όλα αυτά δικά μου. Ένα γάλα βαπορέ. Και αυτό το τεράστιο. Είναι χωρίς ζάχαρη. Μ' αρέσει πολύ η συσκευασία του μπουκάλι. Και μ' αρέσει και το ice tea γενικά. Όταν πήγα να το δοκιμάσω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το μεγάλο. Πήγα στο μικρό αυτά εδώ για το σχολείο που έγινε το μπουκάλι και πίτσα. Αλλά μου είχα βάλει και δεν έφαγε. Δεν σου άρεσε. Όχι. Δοκίμασες ή ούτε καν. Έχουμε ξαναπάρει τέτοια. Καλώς είναι. Τώρα πάντα να είσαμε εδώ. Επίσης πήρα αυτά τα μπισκοτάκια που είναι σαν παξιμαδάκια. Είναι διπλοφουριστά με παρθένο ελαιόλαδο, μαύρη ζάχαρη, μαμίγυρα δεν ξέρω κανένα. Εμένα μου άρεσαν, του Δημήτρη κλασικά δεν του άρεσαν. Πού τα σας άρεσαν. Δεν μου άρεσαν. Τι σας αρέσει. Ωραία ήταν όμως. Από τσάμος. Ο τσάμος έχει πολύ ωραία. Έχει τώρα όμως το κούλουρα. Πήρα μία ταμπλέτα με λεμόνι για την τουαλέτα, για να μυρίζει ωραία. Ένα καθαριστικό σιφ, κρέμα. Δημήτρη, κάτι που Δημήτρη αυτά που τρώει ήταν Nesquik. Βλέπετε ανοιχτά γιατί είναι πολύ καλό εδώ πάνω, οπότε κάποια χρειάζεται να τα ανοίξουμε μέχρι να αποφασίσω να κάνω το σουπερμαρκετικό. Είναι οι μπάλες αυτές τις ορκυλιές και είναι σοκολάτα. Σου αρέσει αυτά. Και πήρα να δοκιμάσω και αυτά εδώ που χαίρεται η Χάβη. Που είναι με αμυγδαλοβούτυρο που μου αρέσει εμένα. Γι' αυτό τρώω κάτι. Και είναι βρώμη, αμυγδαλοβούτυρο, μέλι και αμύγδαλα. Μου αρέσουν όλα αυτά. Δεν τα είχα ξαναδεί. Είναι συντηρητικά, με σίδηρο. Έχει και άλλες γεύσεις εδώ. Έχει με μαύρη σοκολάτα, με φυστικοβούτυρο. Έχει με φουντικοβούτυρο και με άλλη σοκολάτα. Και έχει και με πρωτεΐνη και φυστικοβούτυρο. Θα δοκιμάσω αύριο και θα σας πω. Μέχρι να είναι το βίντεο θα τα έχω δοκιμάσει και θα σας γράψω, είναι ωραία. Κάτως θα τους γράψεις κάτω στα σχόλια. Ακριβώς. Αν είναι ωραία. Επίσης πήρα αφραδάκια, δεν ξέρω να φαίνονται. Τα δείξα. Μια ζωή. Και πήρα αυτό εδώ. Μαλαιστικό ρούχο με άρωμα ωκεανού από εταιρεία Endless. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πραγματάκια. Ελπίζω να σας άρεσαν. Πες εσύ. Τι. Ας το πούμε, αν σας άρεσαν. Αν σας άρεσε κάνε like και μια εγγραφή. Σπάστε το προηγούμενο like και κάνε και μια άλλη μια εγγραφή. Θα τα πούμε. Στα επόμενα βίντεο και I love you. Μία. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving